θα ανοίξουμε το τελευταίο, το πέμπτο μέρος της εκπομπής μας με μια συζήτηση με μια δημοσιογράφο, την κυρία Ειρήνη Αναστασοπούλου, δημοσιογράφος της Deutsche Welle, Ελληνίδα που ζει μόνιμα στη Γερμανία. Κυρία Αναστασοπούλου, να σας ευχαριστήσω θερμά, να σας καλησπερίσω από Κρήτη. Χαρά μας. Και η δική μου χαρά, καλησπέρα σας, καλησπέρα και στις δύο κυρίες, αν είναι εκεί, δεν έχω επιστροφή εικόνας. Θα επιστρέψουν σε λίγα λεπτά. αποφασίσατε, παρά το γεγονός ότι μένετε μόνιμα στη Γερμανία, σωστά? Έτσι είναι. Αποφασίσατε να ακολουθήσετε την εμβολιαστική διαδικασία της Ελλάδας και όχι της Γερμανίας. Για ποιους λόγους? Καταρχήν, η σελίδα του εμβόλιο.gr δεν ανοίγει από την Γερμανία. Δεν ανοίγει από το εξωτερικό γενικά. Έτσι, μίλησα με την αδελφή μου που ζει εδώ και ρώτησα αν μπορεί να μπει για να δει εάν βάζοντας το αφημί και το άμκα μου, έχω και από τα δύο διότι έχω εργαστεί στην Ελλάδα και είμαι ασφαλισμένη, ασφαλισμένη και στην Ελλάδα έχω δηλαδή αυτή τη δυνατότητα, να τρέξει για να δει αν υπάρχει και το όνομά μου. Και το όνομά μου υπήρχε. Από εκεί ύστερα μπήκαν ιδέες στο κεφάλι μου, εάν θα έπρεπε να εμβολιαστώ. Καταρχήν ήταν η μεγάλη η σκέψη μου αν θα εμβολιαστώ και εάν θα εμβολιαζόμουν, πού θα το έκανα. Στη Γερμανία δυστυχώς τα πράγματα κινούν με πάρα πολύ αργό ρυθμό. Είναι μια μεγάλη χώρα με μεγάλη οργάνωση, αλλά καμιά φορά η υπερβολική οργάνωση είναι και αντιπαραγωγική. Συν το ότι η Γερμανία είναι μια ομοσπονδιακή χώρα. Οι τομείς υγείας και εκπαίδευσης ανήκει στα κρατήδια. Σωστά. Και το κάθε κρατήδιο έχει τη δική του πολιτική. Η πολυδιαφημισμένη λοιπόν Γερμανία αποδείχθηκε ότι έχει κενά σε σχέση και με την Ελλάδα και όσα ακούγονται βέβαια για τη χώρα μας διαχρονικά. Βεβαίως. Αυτό αποδείχθηκε στην πράξη διότι ξεκίνησαν τα εμβολιαστικά κέντρα και γίνανε οι πρώτοι εμβολιασμοί, αλλά ήταν τύπης. Ουσιαστικά τα εμβολιαστικά κέντρα άρχισαν να είναι μετά τον τέλη Ιανουαρίου ουσιαστικά, ενώ στις 17 του μηνός εγκαινιάστηκαν, δόχεται 17-27 για να είμαι ειλικρινής, τέλη Ιανουαρίου άρχισαν να μπαίνει κόσμος μέσα. Αυτό είχε διάφορες αιτίες. Το ότι πολλά κρατήδια είχαν παροχημένες και εντελώς προπαλαιωμένες πρακτικές να κλείνει κανείς ένα εμβόλιο από το τηλέφωνο μέχρι το mail, μέχρι το ακόμα και γράμμα. Για να σας δώσω να καταλάβετε, άλλα κρατήδια όπως η Βαυαρία ήταν αρκετά προχωρημένα, έπαιρνε σε ένα γρήγορο εμβόλιο. Στο δικό μου κρατήδιο, εγώ ζω στη Βόνη, όπου είναι και η έδρα, μία από τις δύο έδρες της Deutsche Welle, ζω εκεί. Τα πράγματα δεν ήταν και πάρα πολύ γρήγορα. Και σκέφτηκα και επειδή και φέτος στη Γερμανία γίνονται εκλογές, κεντρικές εκλογές, εθνικές εκλογές, δεν θα μπορούσα να παρακολουθήσω από το Βερολίνο αυτές τις εκλογές ως δημοσιογράφος, αν δεν είχα κάνει μια πρόβλεψη από πλευράς εμβολίων και για την υγεία μου υγεία, αλλά κυρίως ως υπεύθυνο άτομο να μην κολλήσω κάποιον άλλον. Και έτσι μπήκα στη διαδικασία του να σκεφτώ εάν θα ερχόμουν στην Ελλάδα. Βέβαια δεν ήταν μια εύκολη απόφαση, γιατί και η διαδικασία των ταξιδιών ξέρετε ότι δεν είναι ακριβώς. Που ήταν. Ακυρώσεις πτήσεων, περιορισμός. Ακριβώς. Και όλο αυτό το πακέτο, και κυρίως τα PCR test, τα οποία πρέπει να είναι μέχρι 72 ώρες. Πάντα υπάρχει και η τελευταία σκέψη αν θα το πάρω εν καιρός, αν δεν θα το πάρω, αν θα πετάξουν οι πτήσεις. Τέλος πάντων, μπήκα σε όλη αυτή την διαδικασία και προσπάθησα να μεταφέρω το ραντεβού μου που ήταν γύρω στις 22-23 Μαρτίου, όσο μπορούσα περισσότερο προς τις διακοπές του Καθολικού Πάσχα. Και έτσι και έγινε. Έκλεισα την ημερομηνία στην 1η Απριλίου. Βεβαίως, ξέρετε και παρακολουθούμε όλοι στην Ελλάδα, παρακολουθείτε και στην Ελλάδα, όλη αυτή την συζήτηση που γίνεται για το εμβόλιο της AstraZeneca. Ακριβώς. Ήδη σήμερα ξέρουμε ότι αύριο ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων θα δώσει μια νέα οδηγία, σύσταση για το τι θα γίνει με το AstraZeneca, διότι υπάρχει σύνδεση θρομβώσεων, εγκεφαλοθρομβώσεων, με το εμβόλιο αυτό. Όπως καταλαβαίνετε, μπήκα και στη διαδικασία μέχρι τελευταία στιγμή. Ήμουνα σε πάρα πολύ μεγάλο προβληματισμό, αν θα πρέπει να κάνω το AstraZeneca ή, εν πάση περιπτώσει, δεν θα το έκανα και θα άφηνα το πράγμα να επιστρέψω στην Γερμανία χωρίς να είμαι εμβολιασμένη. Προχωρήσατε, ωστόσο. Το προχώρησα γιατί πήγα στο γιατρό. Είναι κάτι που και συστήνω και στους τηλεθεατές σας. Ο γιατρός είναι ο καλύτερος σύμβουλος σε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι ο γιατρός ο οποίος ξέρει και συμβουλεύει. Πήρα την ασπιρίνη, αυτό το σαλοσπίρ. Και έτσι την Τετάρτη, στις πρώτες μηνός Παρασκευή, πήρα και εμβολιάστηκα. Η διαδικασία
ήταν πάρα πολύ απλή μέσω του διαδικτύου. Το να βρεις την ημερομηνία, ακόμα και αν θέλεις να την αλλάξεις, το μηχάνημα, ο μηχανισμός λειτουργήσε. Και βεβαίως εκείνο το οποίο μου έκανε επίσης εντύπωση είναι οι αναμνηστικές εντός εισαγωγικών υπομνήσεις με mail αλλά και με SMS κάθε μέρα. Την τάδε ώρα έχεις, μην ξεχάσεις να στο εμβόλιο, την τάδε μέρα, την τάδε ώρα, την τάδε μέρα. Ήταν και μέσα ένα σημείο σου σπαγή και τα νεύρα. Ήταν εκνευριστική από ένα σημείο και μετά. Αλλά εν πάση περιπτώσει σου έκανε πιο επιτακτική την ανάγκη να τεθείς ενώπιος ενωπίο και να πεις ναι θα το κάνω, το τόλμησα και το έκανα. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ, ο τρόπος αυτός νομίζω με ευνηδίασε πάρα πολύ θετικά. Θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ επιτυχημένη, ένας πολύ επιτυχημένος τρόπος του να προσεγγίζει το κράτος έναν πολίτη με πάρα πολύ σεβασμό και με πάρα πολύ, έτσι θα έλεγα, ως και αγάπη. Το θέμα του εμβολιασμού είναι και λίγο μια προσωπική ευθύνη που στο κάτω-κάτω ο καθένας την παίρνει από μόνος του, αλλά όταν βλέπει και μια διαδικασία που τον διευκολύνει στο να κάνει μια τέτοια, να παίρνει μια τέτοια απόφαση, νομίζω είναι ό,τι το καλύτερο. Γι' αυτό και εμένα προσγείτανε μια έκπληξη πάρα πολύ θετική. Σίγουρα είναι μια διαδικασία που εντάξει έχει θετικές εμπειρίες, έχει και κάποια κενά βέβαια, όπως συμβαίνει σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Ναι. Δηλαδή στη χώρα μας υπάρχουν περιοχές, απομακρυσμένα χωριά, δήμοι που δεν έχουν εμβολιαστικά κέντρα. Καταλαβαίνετε ότι οι άνθρωποι ηλικιωμένοι διανύουν πολλά χιλιόμετρα για να εμβολιαστούν. Υπάρχει αυτή η ανάγνωση. Ας μείνουμε στη δική σας εμπειρία. Υπάρχει σύγκριση με τη Γερμανία και εκεί θέλω να σταθούμε. Κοιτάξτε, υπάρχουν και τα αντίστοιχα προβλήματα εκεί και τα εμβολιαστικά κέντρα και ο τρόπος διάθεσης, γιατί ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει διάφορα λάθη στον τρόπο παραγγελιών και αυτά βέβαια επιμερίζονται στα κράτη-μέλη. Αντιλαμβάνεστε τι λέω. Ακριβώς, ακριβώς. Θέλω και ένα σχόλιο. Από τη στιγμή που σας έχουμε και σας φιλοξενούμε σήμερα κεντρικά πολιτικά στην Γερμανία, τι κλίμα επικρατεί με φόντο και την εκλογική διαδικασία? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Κυρία Αναστασοπούλου. Βέβαια, αν μπορούμε, δεν ξέρω, έπεσε η γραμμή, αν μπορούμε να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά, έχουμε περιθώριο. Η κυρία Αναστασοπούλου είναι δημοσιογράφος της Deutsche Welle, Ελληνίδα βέβαια, ζει στην Γερμανία, έχει αυτή την εμπειρία από την εμβολιαστική διαδικασία. Κυρία Αναστασοπούλου, βέβαια, σε λίγα δευτερόλεπτα θα την έχουμε. Από τη στιγμή που τη φιλοξενούμε, να τη ρωτήσουμε και κεντρικά. Κυρία Αναστασοπούλου, δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα. Βεβαίως, βεβαίως. Κεντρικά, το κλίμα στην πολιτική σκηνή της Γερμανίας με φόντο και την εκλογική διαδικασία, ποιο είναι? Κοιτάξτε, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Η κυρία Μέρκελ ήταν στην εξουσία και παραμένει στην εξουσία ακόμα για μερικούς μήνες, ένα πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Και αυτό, αντιλαμβάνεστε, δημιούργησε παγιωμένες καταστάσεις. Πολλά πράγματα δεν προχώρησαν. Η χώρα έχει μείνει πίσω και όσο σας φαίνεται. Κοιτάξτε, δεν θα πρέπει να γίνεται η σύγκριση ανάμεσα στην Ελλάδα και στη Γερμανία, αλλά στη Γερμανία με πιο σύγχρονες χώρες και πιο χώρες με καλύτερες υποδομές. Παραδείγματος χάρη, κυκλοφορείς με το αυτοκίνητο στη Γερμανία και μπαίνεις στο Βέλγιο, μπαίνεις στο Λουξεμβούργο, ακόμα μπαίνεις και στην Ολλανδία και βλέπεις τη μεγάλη διαφορά των δρόμων. Στην και η Γερμανία δεν επένδυσε τα χρήματα τα οποία έπρεπε να επενδύσει για την ανανέωση των υποδομών της. Τώρα βρισκόμαστε σε μια άτυπη προεκλογική εκστρατεία. Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα ακόμα δεν έχει επιλέξει τον υποψήφιο καγκελάριο. Δύο είναι υποψήφοι, ο Λάσετ, ο οποίος είναι και τοπικός πρωθυπουργός στη Βόρεια Ρενία-Βεσταλία, και ο Ζέντα, ο οποίος είναι τοπικός πρωθυπουργός στη Βαυαρία. Αυτοί θεωρούνται οι υποψήφοι, αλλά βρισκόμαστε μόνο 4-5 μήνες πριν από τις εκλογές τέλη Σεπτεμβρίου και ακόμα δεν υπάρχει υποψήφιος. Αντίστοιχα, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα έχει βγάλει εδώ και πάνω από ένα χρόνο ποιος θα είναι υποψήφιος καγκελάριος. Είναι ο νυν υπουργός οικονομικών, ο κύριος Σόλτς, με τη διαφορά ότι το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα έχει δύο κυβερνητικές συνεργασίες, έχει αναλωθεί στην εξουσία και τα ποσοστά συνεχώς πέφτουν. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου εμένα, αν βλέπατε τώρα τι θα γίνει, βλέπω τους πράσινους, το κόμμα των πρασίνων, το οποίο είναι ανανεωμένο, έχει νέα ηγεσία,
θεωρώ ότι ίσως να έχει να κάνει και τη μεγάλη έκπληξη τέλη Σεπτεμβρίου. Όλα όμως είναι ανοιχτά. Η δημοτικότητα της κυρίας Μέρκελ, ωστόσο, κινείται σε υψηλά επίπεδα, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, σε σχέση με το κόμμα της, τα αντίστοιχα ποσοστά. Ναι. Είναι σωστό, γιατί ξέρετε, όταν υπάρχει μια περίοδος κρίσης και η πανδημία είναι μια περίοδος κρίσης. Οι δυνάμεις, ο λαός συσπυρώνεται σε αυτό που έχει ως εξουσία. Είναι, νομίζω, ένα φυσικό αντανακλαστικό ενός λαού ότι σε περίοδο πολέμου, σε περίοδο εκτάκτων αναγκών, σε περίπτωση κρίσης, να δίνει εμπιστοσύνη, ένα μπόνους εμπιστοσύνης στην εξουσία. Και η κυρία Μέρκελ δεν τα κατάφερε και τόσο άσχημα. Το πρόβλημα είναι ότι απειθάρχησαν οι τοπικοί πρωθυπουργοί. Αυτοί δεν θέλησαν να τραβήξουν τις αποφάσεις της κυρίας Μέρκελ μέχρι τέλους. Γιατί, όπως σας είπα, ο τομέας υγείας είναι τομέας των Λέντερ, των κρατηδίων. Η κυρία Μέρκελ, δηλαδή, αν με ρωτάτε, τώρα θα ήθελε να έχει lockdown. Και τώρα συζητείται επίσης να γίνει και ένα lockdown γέφυρα, υπό την έννοια του ότι για να ξεπεραστεί αυτό το τρίτο κύμα της πανδημίας. Δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει, αν θα επιβληθεί, αν δεν θα επιβληθεί. Πάντως, υπήρξε και αυτή η περίφημη συγγνώμη που είπε μετά από μία δήλωσή της. Ναι, μέα κούλπα. Αυτό η συγγνώμη είχε σχέση με το ότι ήθελε τη Μεγάλη Εβδομάδα, τη Μεγάλη Πέμπτη, να την κάνει αργία, έτσι ώστε θα είχε μία εβδομάδα αργίας. Μεγάλη Πέμπτη, Μεγάλη Παρασκευή, Σάββατο, ναι, αυστηρά και μόνο τα σούπερ μάρκετ, Δευτέρα και Κυριακή και Δευτέρα του Πάσχα. Με τη διαφορά ότι ξέχασε ότι όταν ένα κράτος κηρύσει μια μέρα, ημέρα αργίας, υπάρχει και ένα γραφειοκρατικό, ένα οργανωτικό σκέλος σε αυτό, που σημαίνει κάποιος εργαζόμενος πρέπει να πάρει περισσότερα λεφτά, σημαίνει κάποιο εργοστάσιο θα πρέπει να βάλει, να καταργήσει τις βάρδιες, να μην δουλέψει. Όλο αυτό λοιπόν την ξεπέρασε και είναι απορίες άξιων πώς ένας άνθρωπος τέτοιος, δεν υπήρξε ένας συνεργάτης από τη διοίκηση να της πει: μα ξέρετε, κυρία Μέρκελ, όταν θέλετε να αλλάξετε μια ημέρα αργίες, πρέπει να έχετε και πολύ καιρό μπροστά σας. Οι προθεσμίες δεν ήταν λοιπόν αρκετές και νομίζω ότι ήταν και μια έτσι, ένδειξη θάρρους το να σηκωθεί η κυρία Μέρκελ, να βγει και να πει: έκανα λάθος και το αναλαμβάνω λόγω του ότι είμαι καγκελάριος. Νομίζω μπορεί κανείς να το διαβάσει από τις δύο αναγνώσεις. Και με θάρρος και από την άλλη πλευρά και με έλλειψη μιας οργάνωσης. Όπως θέλετε το παίρνετε. Κυρία Αναστασοπούλου, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συζήτηση που είχαμε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας να είστε βέβαια, καλά. Τους χαιρετισμούς μας από Κρήτη. Να είστε καλά. Γεια σας.